που έκανε πολλά μπαμ στην μεταγραφική περίοδο. Ευθύς εξ αρχής, αν δεις τις ομάδες, έχουν να είναι ισοδύναμες. Αλλά καμιά φορά μέσα στο παιχνίδι, ένα συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να σου αντέψει πολλά πράγματα. Και η νίκη, ο θρέμος από τη συντριβή απέχουν μία γραμμή, ένα βήμα χτιστό. Φαίνεται ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Πλατανιά δεν μπορούσε να πιάσει την απόδοση που θα μπορούσε ίσως. Δέχεται η Πλατανιά να διεκδικήσει και την άνοδο στην εθνική κατηγορία. Προηγουμένως που είχα κάνει μια αναφορά στις ομάδες που ενισχύθηκαν, μάλλον είχα ξεχάσει την Πλατανιά, αλλά μία από τις ομάδες που παίρνει σερβάνι στη δεύτερη και ασφαλώς ενδιαφέρεται άμεσα για να ανέβει στην τέταρτη εθνική. Οπότε και κάθε παιχνίδι που θα δίνει θα είναι ενδιαφέρον. Αυτή η απόφαση βέβαια θα πάρθει εντός των ημερών από πλευράς της ΕΠΟ, εάν δοθεί αγώνα σε μπαράζ μεταξύ των δεύτερων ομάδων, των ομών, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση τα πρωτοφήματά τους, μια και όπως είναι γνωστό, από τον Παραγενείο δεν συμμετέχει και επίσημα πλέον στο πρωτάθλημα της Δέλτα εθνικής κατηγορίας. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα από το παιχνίδι Δοξάτου-Πλατανιά. Δοξάτου, Φίλιππ Δοξάτου, Άρης Πλατανιάς. Ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο πλευρές, μια και οι δύο, ομάδες ξεκινούν με πάρα πολλά όνειρα την φετινή περίοδο. Η Πλατανιά που ενισχύθηκε σημαντικά με πάρα πολλές και σημαντικές μεταγραφές. Από την άλλη πλευρά και η ομάδα του Δοξάτου ενισχύθηκε σημαντικά θέλοντας να δείξει το καλύτερο πρόσωπο στην φετινή σεζόν. Το φάουλ που εκτελείται, Παυλίδης θα πιάσει την κεφαλιά, είναι άουτ όμως. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Είναι καλή εκτέλεση μέσα στην περιοχή. Δύσκολη κεφαλιά από τον Χατζη Ιωαννίδη, θα μπλοκάρει θεαματικά ο Αναστασιάδης. Η παίκτας του Δοξάτου τώρα σε μια επιθετική ενέργεια. Κατσιγιανόπουλος θα πλασάρει δύσκολη. Η απόκρουση από τον Καρύπη, μπάλα είναι κόρνερ. Έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα παίρνει ύψος από τον Πέτρο. Τελικά θα φτάσει στον Χαρετίδη, το σούτ από καλή θέση λίγο έξω. Φάουλ για τους γηπεδούς από πλάγια. Η μπάλα παίρνει ύψος, ο πλασέ είναι τον κόλλα, έχει σηκωθεί. Υποδεικνύει σε θέση offside ο παίκτης του Δοξάτου και σωστά. Κόρναν για τους γηπεδούχους. Μέσα στην περιοχή, κεφαλιά Χαρετίδης εκεί, χωρίς να υπάρχει κάποιος παίκτης της Πλατανιάς να το μαρκάρει. Έτσι με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Καρύπη και διαμαρτύρεται και στους παίκτες του. Έτσι με τον τρόπο αυτό, με την κεφαλιά του Χαρετίδη, η ομάδα του Δοξάτου παίρνει το προβάδισμα 1-0. Θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Χραστάνας θα περάσει, ωραία πάσα για τον Σιαματά. Θα γίνει το σούτ από τον Χαρετίδη, έχουμε όμως το σκληρό μαρκάρισμα που έγινε εκεί από τον Σαμουραδά. Έχουμε την κίτρινη κάρτα του Τερψιάδη. Την παλιά βγαίνει πλάγια. Με την ομάδα της Πλατανιάς να γίνεται η σέντρα, κεφαλιά, πάσα για Παυλίδη, γυριστό σούτ εύκολα για τον Αναστασιάδη. Διακοπή στο παιχνίδι και ένα χαριτωμένο τετράποδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να δώσει και αυτό το δικό του παρόν στην πρεμιέρα. Εδώ στον Δοξάτο. Θα γίνει σέντρα τελικά. Το πλασέ, η μπάλα δεν ήταν και το καλύτερο πλασέ προς την εστία. Αλλά του Αναστασιάδη έχει βγει. Η μπάλα είναι άλλο τελικά. Καρύπης με τον Σαμοραδά και αυτό τον Κατσαβουνίδη. Κατσαβουνίδης πιέζεται, θα κάνει το λάθος ο Ναο Χαρετίδης. Χαρετίδης θα αποφύγει ωραία τον Καρύπη, θα πλασάρει σε καινή εστία, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα γίνει το 2-0 για τους γηπεδούχους. Το δεύτερο προσωπικό γκολ για την ομάδα του Δοξάτου από τον Χαρετίδη και έξαλλοι πανηγυρισμοί από πλευράς των παικτών του Δοξάτου. Φάουλ που εκτελείται. Στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι ο Κούνιος είναι άτομος. Μάλλον το Δοξάτου που πιέζει. Με τον Τουρφαντίδη
θα περάσει για τον Κραστάν. Αυτός με μία το σούτ, αλλά πέρασε δίπλα από τον Καρύπη. Έτσι γίνεται το 3-0. Με μια ωραία συνεργασία των παιχτών του Δοξάτου, τελικώς αποδέχτης ο Κραστάνας που με δυνατό σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 3-0 για τους γηπεδούχους. Ο καιρός άρχισε να βρέχει, δεν υπάρχει σκεύαστο και στο γήπεδο του Δοξάτου, έτσι και ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει. Βέβαια δυσκολεύεται και η κάλυψη του αγώνα. Αυτά λοιπόν έγιναν και στο Δοξάτο που επικράτησε 3-0. Θεαματικό παιχνίδι από πλευράς του Δοξάτου, ωστόσο και εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει στέγαστρο και έτσι και εκεί χάσαμε κανένα πεντάλεπτο περίπου πριν το τέλος. Ας κοιτάξει εκεί ο Δήμος, η ομάδα, να φτιάξουν ένα στέγαστρο για να γίνεται πιο άνετη και να ολοκληρώνεται όταν ο καιρός δεν είναι σε καλή κατάσταση, να ολοκληρώνεται η μαγνητοσκόπηση του αγώνα. Θωμά, ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ξέρω είσαι και θα είσαι και ενημερωμένος, αφορά με την κάρτα παρουσίας των προπονητών στον πάγκο. Η δική σου όμως ποια είναι με το θέμα αυτό?